μαχητικούς και δυναμικούς χαιρετισμούς. Είναι η πρώτη εκπομπή για τη φετινή σεζόν. Φέτος δεν θα μας δείτε σε στούντιο. Φέτος θα μας δείτε εκεί που μας έχετε γνωρίσει. Στο δρόμο, σε σχολές, σε στάδια, σε γήπεδα, όπου κάνουμε ρεπορτάζ εδώ και δύο σχεδόν δεκαετίες. Φεύγουμε λοιπόν λίγο από τα στούντιο γιατί το τηλεοπτικό το οποίο δεν έχει ευθυγραμμιστεί και μέχρι όλο αυτό να πάρει μια καλή τροπή, εμείς θα τα λέμε μέσα από τη Web TV του fightlife.gr, διαδικτυακά λοιπόν. Έτσι λοιπόν την πρώτη εκπομπή την ξεκινάμε με παρέα, φιλική παρέα. Φίλος, συνεργάτης και πολλά χρόνια συνάδελφος. Στέφανος Κωνσταντινίδης στην παρέα μας και καλησπέρα Στέφανε. Promoter του The Battle. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της WKN στην Ελλάδα, αλλά και πολλά χρόνια μάνατζερ αθλητών. Ο Στέφανος σήμερα θα μας τα πει όλα, θα σχολιάσουμε την επικαιρότητα, αλλά και πολλά άλλα φλέγοντα θέματα. Καλή αρχή να έχετε. Ευχαριστούμε. Σε αυτή την πολύ ωραία προσπάθεια που κάνετε χρόνια τώρα. Και είναι σημαντικό γιατί είναι μια προσπάθεια που κάνετε ουσιαστικά μεταξύ φίλων και γνωστών, που γνωρίζετε πολύ καλά τα media και βοηθάει και πάρα πολύ το χώρο των μαχητικών αθλημάτων στην Ελλάδα. Είχαμε ξεκινήσει μαζί, The Battle 2. Είχαμε ξεκινήσει μαζί. Το ξέρεις ότι πέρασαν 4 χρόνια. Έχουν περάσει πολλά χρόνια. Ναι. Έχουν αλλάξει όλα αυτά τα χρόνια πολλά. Έχει γίνει πιο δύσκολο το σκηνικό στην Ελλάδα. Κοίτα, στα πολιτικά δρόμενα και στα τηλεοπτικά φυσικά θα είναι πιο δύσκολη χρονιά. Νομίζω στα μαχητικά ότι πλέον τα πράγματα σιγά σιγά μπαίνουν στη σειρά τους. Ξεκαθαρίζει το τοπίο. Επιτέλους μετά από αρκετά χρόνια σταματήσαμε να μαζευόμαστε ή να μαζεύονται μια παρέα ανθρώπων, να έχουν ένα ring, να βάζουν δύο φώτα και να βάζουν και δύο τύπους που να παίζουν ξύλο και αυτό να το ονομάζουν event. Νομίζω ότι πλέον τα πράγματα έχουν μπει σε μια σειρά και θεωρώ ότι εδώ και δύο χρόνια, από τη μέρα που συνεργαστήκαμε με την WKN, ουσιαστικά υπάρχει και επίσημη αναγνώριση των αθλητών σε όλο τον κόσμο. Γκουγκλάρεις το όνομα ενός αθλητή και βλέπεις πραγματικά ποιος είναι και τι έχει κάνει, γιατί στην εποχή της πληροφορίας που βρισκόμαστε δεν μπορεί πλέον ο καθένας να δηλώνει ό,τι θέλει. Και είναι και το ίντερνετ που μπορεί να είναι και ο καλύτερος ρουφιάνος, αλλά είναι και αυτό που σου πιστοποιεί ποιος είσαι πραγματικά. Είναι σημαντικό λοιπόν να γράφονται ονόματα Ελλήνων αθλητών στο επίσημο site της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Βοηθάμε σε αυτό και θα συνεχίσουμε να βοηθάμε. Το ρεπορτάζ σου ποικίλει. Είσαι ένας μάχημος άντρας και μαχητικός δημοσιογράφος. Ήσουν ο πρώτος λοιπόν που πήρε συνέντευξη από τον πρόεδρο Ασάντ που πήγε στη Συρία σε ένα κατεστραμμένο τοπίο, σε μια χώρα που αυτή τη στιγμή αιμορραγεί από παντού. Και ναι, πήγες, και είναι σε πόλεμη ζώνη κιόλας. Και πήγες στο νοσοκομείο όπου γίνεται η αποκατάσταση τραυματιών και πληγωμένων και ακροτηριασμένων. Από εκεί λοιπόν σε βλέπουμε να κάνεις μια μεταπίδηση στα πολιτιστικά πηγαδάκια. Στο lifestyle, γιατί δεν το λες. Στο lifestyle. Στο lifestyle. Βέβαια, τι, ναι. Και στο πρωινό του Αντένα. Και μέσα σε όλα αυτά υπάρχει και το μαχητικό. Υπάρχουν τα ring, υπάρχουν οι διοργανώσεις σε Ελλάδα και σε εξωτερικό. Mm-hmm. Και υπάρχει και όλο αυτό που 4-5 χρόνια δεν το αφήνεις, το κρατάς γερά. Τι γίνεται με όλο αυτό, πώς μπορείς και τα παντρεύεις όλα αυτά μαζί. Όπως λες και το παντρεύεις, έχω παντρευτεί κιόλας και έχω και οικογένεια, οπότε είναι ένας λόγος ακόμα παραπάνω να πρέπει να τρέχουμε για όλα αυτά. Κοίτα, η μάχημη δημοσιογραφία μου αρέσει, την κάνω χρόνια, την κάνω 16 χρόνια. Ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία ότι κατάφερα να φτάσω έξω από την αυλή του πρόεδρου Άσαντ και να κάνω συνέντευξη μαζί του και να δω όλα αυτά που συμβαίνουν σε μια χώρα που βρίσκεται σε πόλεμη ζώνη. Απ' την άλλη όμως, στην Ελλάδα δεν μπορείς να βιοπορίζεσαι μόνο με αυτό. Δεν είμαστε όπως το εξωτερικό που δουλεύεις freelance, κάνεις μια μεγάλη επιτυχία, παίρνεις αρκετά χρήματα από τα διεθνή δίκτυα και ζεις από αυτό. Ούτε εμείς που είμαστε μπροστά από τις κάμερες, ούτε τα παιδιά που είναι πίσω από τις κάμερες. Οπότε για να βιοποριστείς πρέπει να κάνεις κάτι που να είναι πιο pop, πιο popular, για να πάρεις και περισσότερα χρήματα. Και αυτό είναι η ψυχαγωγία, είναι η τηλεόραση. Είμαι ευγνώμων που επιστρέφω στον Αντένα μετά από 16 χρόνια, γιατί εκεί ξεκίνησα. Εκεί έμαθα το ρεπορτάζ από το δελτίο του Αντένα ως μαθητευόμενος. Εκεί έμαθα και την ψυχαγωγία όταν συνεργάστηκα πριν 16 χρόνια με τον Γρηγόρη Αρναότογλου στην εκπομπή στην Πρίζα, στην Omni Production τότε. Στην Ένα Production, συγγνώμη. Επιστρέφουμε στο πρωινό. Ήδη καταλάβατε τη διαφορά του να δουλεύει σε ένα πολύ μεγάλο κανάλι όπως είναι ο Αντένα με τα υπόλοιπα κανάλια. Υπάρχουν παραγωγοί με ομικρονιότητα πολύ για οτιδήποτε κάνεις. Άνθρωποι που σε βοηθούν, άνθρωποι που σου δείχνουν να σου χαράσουν την πορεία που πρέπει να έχεις. Νομίζω ότι θα έχουμε μια πολύ ωραία χαμογελαστή χρονιά και σεζόν. Να περάσουν καλά κυρίως οι γυναίκες που μας βλέπουν εκείνη την ώρα 10 με 1 το πρωί και θα κάνουν πολλά άλλα πράγματα.
Έχω όμως και την εφημερίδα στον όμιλο των παραπολιτικών και τη φέρνω και τα παραπολιτικά που ουσιαστικά είναι το αντίβαρό μου. Δηλαδή 10 με 1 το πρωί περνάμε καλά, διασκεδάζουμε, χαμογελάμε. Μετά θα ασχοληθώ με τα θέματα της εφημερίδας που είναι κοινωνικό ρεπορτάζ, που είναι μάχημο ρεπορτάζ. Οπότε η μέρα τελειώνει εργασιακά και εκεί που τελειώνει η μέρα έχουμε και τα promotions. Έχουμε την WKN, έχουμε τον πρόεδρο τον κύριο Στεφάν Καμπρέρα, με τον οποίο συνεχώς καθημερινά μιλάμε με email και μου κάνει προτάσεις για αγώνες για τα παιδιά. Έχουμε τις συναντήσεις με αθλητές και προπονητές για το μέλλον τους. Οπότε η μέρα δεν τελειώνει 8-9 το βράδυ, τελειώνει κατά τις 12, με δεδομένο ότι το πρωινό ξύπνημα ξεκινάει στις 6 παρατέταρτο. Εντάξει, έχουμε δυνάμεις, ναι, είμαστε και συνεχίζουμε. Και σε όλα αυτά υπάρχει και ο γάμος, έτσι. Υπάρχει η Μαρία, υπάρχει το μωρό, είσαι και χαζομπαμπάς όλα αυτά. Έχω κάνει μία εξήγηση με τη Μαρία ότι θα τα ξαναπούμε καλά στις διακοπές των Χριστουγέννων. Άμπρα. Εντάξει, για να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτά. Ωραία, γιατί χρόνο δεν υπάρχει, ναι. Λοιπόν, ξέρεις την ενότητα που έχουμε εδώ, που έχουμε κάθε φορά ένα αφιερωματικό βίντεο. Mm-hmm. Έχουμε λοιπόν, ναι, αυτή τη φορά, επειδή ξεκινάμε με τα πρωτάκια, με τα παιδιά που ξεκίνησαν σχολείο, θα κάνουμε λοιπόν σήμερα μία αναφορά στην ενδοσχολική βία, στο bullying, σε όλο αυτό που συμβαίνει στα σχολεία και πώς μπορούν οι γονείς να αντιμετωπίσουν κάτι τέτοιο, αλλά και το παιδί να το στελεχώσουν με δύναμη, με θάρρος και με όσα χρειάζεται για να αντιμετωπίσει μόνο του μια τέτοια δύσκολη κατάσταση. Πάμε λοιπόν μαζί να δούμε αυτό το βίντεο. Έγινε μάστιγα και σύνηθες φαινόμενο. Απασχολεί τους πάντες και περισσότερο τους γονείς. Το bullying σε σχολεία, κοινωνικά σύνολα, παρέες και γειτονιές υφίσταται εδώ και πολλές δεκαετίες. Κι όμως μπορείτε να το αντιμετωπίσετε. Ξυλοδαρμός, εκφοβισμός, απόρριψη, τρόμος και οι ώρες εκτός σπιτιού μπορούν να μετατραπούν σε φιάλτες για ένα παιδί. Δυστυχώς υπάρχουν προβληματικά άτομα που δημιουργούν πολλούς μπελάδες στους γύρω τους. Άτομα συνήθως με ψυχολογικά προβλήματα και βαθιές φοβίες που ξεσπούν με ανορθόδοξο τρόπο. Με διαλεκτική ή σωματική. Με τεχνάσματα σε όποιον αδύναμο ή καλύτερα αβοήθητο εντοπίσουν στον κοινωνικό τους περίγυρο. Επιλέγουν συνήθως παιδιά τα οποία είναι με χαμηλή αυτοπεποίθηση, μοναχικά, ντροπαλά, χαμηλών τόνων και συνήθως πιο ήρεμα από όσα εκείνα έχουν συνηθίσει. Αντιμετωπίστε το πρόβλημα με ψυχραιμία και θάρρος εσείς οι γονείς. Σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν οι ειδικοί, θα πρέπει να είστε κοντά στα παιδιά σας, να είστε φίλοι. Πολλή συζήτηση με ήρεμο τρόπο και καθόλου φωνές. Ευγένεια και διακριτικότητα είναι καλό να χρησιμοποιείτε για να μπορέσει ένα παιδί να σας εμπιστευτεί το πρόβλημά του. Παίξτε με τα παιδιά σας, παρατηρώντας τα αν έχουν πιθανά σημάδια από καυγά ή συμπλοκή. Μάθετε στα παιδιά σας να σας μιλούν για τα πάντα, δίχως να φοβούνται ότι θα τα κατακρίνετε, όπως λένε οι παιδοψυχολόγοι. Συμβουλέψτε τα παιδιά σας να ενημερώνουν το δάσκαλό τους ή τη δασκάλα τους για κάποια απρεπή συμπεριφορά που θα αντιμετωπίσουν. Μια σχολή μαχητικών αθλημάτων με έμπειρους εκπαιδευτές και προπονητές με παιδεία θα βοηθήσει το παιδί σας να αποκτήσει αυτοπεποίθηση, πειθαρχία, καθώς και να μην μπλέκεται σε καυγάδες και ξυλοδαρμούς. Γνωρίζοντας ένα παιδί πώς να υπερασπιστεί τον εαυτό του, είναι στελεχωμένο από περίσσιο θάρρος, το οποίο τον βοηθά να μένει μακριά από συμπλοκές. Αφού κροσέ, γόνατα, κλωτσιές ή αγώνες είναι μόνο για το ring ως άθλημα, με κανόνες, όρους, διαιτησία, κριτές και προπονητές. Βάλτε τέλος στο bullying και στους υποτιθέμενους νταΐδες. Οι αληθινοί μαχητές δεν δέρνουν, αλλά ξέρουν να σέβονται τον εαυτό τους και φυσικά τους γύρω τους. Στέφανε, θα πήγαινε στην Κάλια αργότερα, όχι τώρα, είναι 6 μηνών, σε κάποια σχολή λοιπόν να μάθει κάποιο μαχητικό άθλημα? Ήδη έχω προτείνει σε φίλους, μάλιστα ήταν πριν λίγες ημέρες όταν ένας φίλος μου είπε ότι ο γιος του έχει πρόβλημα στο σχολείο με κάποια παιδάκια που του έκαναν bullying και του πρότεινα συγκεκριμένη σχολή στο μέρος που μένει, γνωστού δασκάλου, και τον έγραψε ήδη εκεί, μου αϊτάει τον γιο του. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά, είτε αγόρι είτε κορίτσια, να περάσουν από μια σχολή μαχητικών αθλημάτων, γιατί διδάσκει η πειθαρχία που είναι πολύ σημαντικό, και επίσης μαθαίνουν να έχουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους. Μαθαίνουν δηλαδή ότι με το να σου ακουμπήσει ο άλλος δεν παθαίνει και κάτι. Είναι πολύ σημαντικό όμως για τους γονείς να κάνουν τη σωστή επιλογή. Ο δάσκαλος στη σχολή είναι το Α και το Ω. Εγώ πάντα είμαι υπέρ των δασκάλων και όχι των μαθητών
19χρονων, 20χρονων παιδιών που ο δάσκαλος επειδή λείπει και έχει πολλές σχολές ή κάθεται στο γραφείο του ή πολλά ή βάζουν ένα 18χρονο, 20χρονο αθλητή που έχει κάνει και δύο αγώνες στο The Battle να διδάσκει. Αυτό είναι λάθος. Πρέπει να είναι δάσκαλος, να έχει εμπειρία ζωής, να έχει φάει σφαλιάρες από τη ζωή, να ξέρει να συμπεριφέρεται, να ξέρει να μιλάει, να έχει κοινωνική παιδεία. Διαλέξτε λοιπόν σχολές καθαρές, όχι υπόγεια, όπως λέει και ο νόμος, που να αερίζονται, που να είναι καθαρές, που να υπάρχει ευγενής άμυλα και να υπάρχουν ενήλικες δάσκαλοι να καθοδηγήσουν το παιδάκι σας. Και μια που μιλάμε για bullying λοιπόν, εγώ θα σε περάσω σε ένα άλλο είδους bullying. Έχεις υποστεί και εσύ πολλές φορές bullying στον χώρο των promotion. Θέλω να αναφερθούμε σε όλο αυτό. Υπάρχει ανταγωνισμός, υπάρχει κόντρα, κάποιοι δεν θέλουν να σε βλέπουν, κάποιοι δεν θέλουν να σε βλέπουν, αλλά θέλουν να παίζουν στα The Battle. Mm-hmm. Γίνεται λοιπόν ένας χαμός. Αυτός ο Στέφανος Κωνσταντινίδης ενοχλεί. Κοίτα, εγώ δεν το βλέπω ως bullying. Όταν κάνεις κάτι σε ένα χώρο και το κάνεις καλά και το κάνεις ηγετικά και έχεις στόχο την κορυφή, θα ενοχλήσεις και θα ενοχλήσεις πολλούς. Αν δεν ενοχλήσεις, σημαίνει ότι κάτι δεν κάνεις καλά, σημαίνει ότι περνάς απαρατήρητος. Απ' την άλλη, δεν είναι ότι ο Στέφανος έχει κολλητούς ή έχει εχθρούς. Δεν ισχύει αυτό. Εμείς έχουμε μία γραμμή. Έμαθα το 2010 πώς είναι το promotion δίπλα στο Simon Roots και στο It's Showtime, το σημερινό Glory. Έμεινα αρκετούς μήνες στην Ολλανδία και έμαθα πώς είναι το promotion. Νόμιζα ότι ήξερα πώς στείνεται και το matchmaking. Αυτό το έχω μάθει τα τελευταία δύο χρόνια που συνεργάζομαι με WKN. Ο κύριος Καμπρέρα πραγματικά μου έχει μάθει πώς στείνεται ένας αθλητής, ποιες σταθερές βάζουμε, πότε δεν κάνουμε πίσω και πότε είμαστε πιο χαλαροί, αν θέλει, σε κάποιες συνεργασίες. Έχουμε όμως δηλαδή αρχές και έχουμε τους δικούς μας όρους και κανόνες. Όποιος δεν θέλει να τους ακολουθήσει, μπορεί να πορευτεί μόνος του. Όποιος θέλει να τους ακολουθήσει, θα είναι μαζί μας. Η ιστορία καθενός δείχνει αν το έχει κάνει καλά ή όχι. Ό,τι και να λέω για τον εαυτό μου ή για άλλους διοργανωτές, η ιστορία δείχνει ποιος είναι ο καθένας και τι έχει κάνει. Απ' την άλλη όμως, να για παράδειγμα το ακούω και μάλιστα είχε το άκουσα στη δική σας εκπομπή ότι εγώ είμαι πολύ κοντά στο Νίκο Κριτικό και το Κριτικό Σκάμπ και θα βοηθούσα τους αθλητές του Νάσου Αργυρόπουλου, το Χιώτη και το Γρηγορακάκη που έφυγαν από τον Νάσο Αργυρόπουλο. Σε αυτό το πάνω. Είναι σημαντικό αυτό το κομμάτι, δεν σας το άκουσα αυτό. Ναι, είναι σημαντικό. Και σε εσάς έκανε δήλωση ο Γρηγορακάκης ότι θα πάμε στο Κριτικό γιατί είναι ο Κωνσταντινίδης που θα μας δώσει παιχνίδια. Επειδή μίλησα και με τον Άσο μετά από αυτό, τον Αργυρόπουλο, και φυσικά με τον Νίκο Κριτικό μιλάω συνεχώς. Δεν βοηθάω κανένα που είναι φίλος και γνωστός. Εγώ βοηθάω παιδιά που βλέπω ότι μπορούν να κάνουν πράγματα. Δεν με ενδιαφέρει αν ο χ αθλητής γυμνάζεται σε σένα, σε μένα ή στον άλλον. Ναι, υπάρχουν μία-δύο σχολές με τις οποίες δεν συνεργάζομαι, γιατί ο τρόπος που συμπεριφέρονται οι προπονητές δεν εκφράζει εμένα, δεν εκφράζει την Παγκόσμια Ομοσπονδία και δεν είναι μέρος του οράματος που έχουμε. Θεωρώ ότι ανήκουν στο παρελθόν και έχουν άλλο σκεπτικό που δεν ταιριάζει σε εμάς. Και αφού δεν ταιριάζει ο προπονητής, δυστυχώς την πληρώνει και ο αθλητής. Λέω την πληρώνει ότι δεν μπορώ να συνεργαστώ. Απ' την άλλη όμως, εγώ δεν είμαι διοργανωτής. Δεν θα ανοίξω ποτέ γυμναστήριο, δεν θα κάνω ποτέ τον προπονητή, δεν θα κάνω ποτέ τον κόρνερμαν. Αυτά τα κοροϊδεύω. Είμαι αυτό που είμαι. Στο χώρο, γιατί πολλοί λένε ο Κωνσταντινίδης, στο χώρο από πού και ως πού, στο χώρο είμαι από το 2002, όταν έκανα τον Ζαμπίδη γνωστό στην Ελλάδα, που δεν τον ήξερε κανένα τότε. Όλα αυτά τα χρόνια λοιπόν εγώ δεν σκέφτηκα το πολύ απλό, θα κάνω το The Battle Gym και με όλη τη δύναμη που έχω, θα έχω πάρα πολύ κόσμο. Θα το βγάλω και στα media, θα το βγάλω και στον Αντένα, θα το βγάλω και στο Epsilon, θα το βγάλω και σε όλες τις τηλεοράσεις και σε όλα τα περιοδικά και θα κάνω το καλύτερο γυμναστήριο. Χρήματα υπάρχουν να το κάνω. Εύκολο είναι. Δεν θα το κάνω ποτέ. Ούτε όμως είμαι ο παράγοντας της WKN που θα πλευρίσω έναν αθλητή και θα τον κάνω αθλητή μου. Αυτά που βλέπω σε άλλες ομοσπονδίες που πλευρίζουν αθλητές και τους κλέβουν και τους κάνουν αθλητές τους και μάλιστα το παίζουν και cornerman και δάσκαλοι και όλα αυτά, αυτό από μάτς δεν θα γίνει ποτέ. Κανείς προπονητής δεν θα φοβάται ότι εμείς θα του κλέψουμε τον αθλητή. Αν ο αθλητής φύγει και πάει κάπου αλλού, αυτό είναι δικό του θέμα. Εμάς μας ενδιαφέρει ο αθλητής. Και μετά, ποιος είναι από πίσω για να μπορούμε να συνεννοούμαστε. Αυτή είναι λοιπόν την αγορά ελεύθερη να κάνει ό,τι θέλει, να τα βρει όπως θέλει. Δεν υπάρχει ούτε ένας που θα πει ότι έχω πάρει τηλέφωνο και του έχω πει πήγαινε εκεί για προπόνηση. Δεν υπάρχει κανένας. Υπάρχουν όμως αρκετοί αθλητές που με έχουν πάρει και μου έχουν πει: Στέφανε, γιατί δεν μας βάζεις, γιατί δεν μπορώ να συνεννοηθώ με τον προπονητή σας. Λοιπόν. Και εκεί όμως δεν είπα πήγαινε αλλού, επειδή και εμείς έχουμε κάνει πολλά λάθη όλα αυτά τα χρόνια.
Και θεωρώ ότι σε 50 χρόνια κάνουμε λιγότερα, αλλά συνεχίζουμε να κάνουμε, γιατί ουδής αλάθητος, έτσι μόνο ο Πάπας και ούτε αυτός δεν είναι. Στη νέα προσπάθεια που κάνουμε πλέον, και θέλουμε να ανοίξουμε την ελληνική αγορά στο κομμάτι Pro-Am, στο κομμάτι B-Class, από εκεί που θα βγουν δηλαδή οι επόμενοι πρωταθλητές, που είναι ένα παρατημένο κομμάτι συνεχώς αυτό, και τα παιδιά αυτά παίζουν μόνο σε κάτι διοργανώσεις αμφιβόλου ποιότητας. Θεωρούμε ότι αυτό το κομμάτι λοιπόν εμείς πρέπει να το στήσουμε σωστά. Τι κάνουμε λοιπόν? Κάνουμε ένα γενικό κάλεσμα σε όλους. Mm-hmm. Ελάτε λοιπόν πάλι να τα ξαναπούμε. Ακόμα και εσείς με τους οποίους έχουμε διαφωνήσει στο παρελθόν και έχουμε πει ότι δεν μπορούμε να συνεργαστούμε, εγώ κάνω ένα γενικό κάλεσμα. Θα είναι μια τελευταία ευκαιρία να ξανασυνεργαστούμε. Εμείς αυτό που κάνουμε είναι θέτουμε τους όρους μας, που είναι αυστηροί. Ελάτε και εσείς να δούμε πώς μπορούμε να συνοηθούμε με στόχο τα παιδιά, ειδικά τα Pro-Am, τα B-Class, να μπορούν να δουν ένα στόχο, να δουν μια δίωδο για να γίνουν A-Class και να παίξουν εξωτερικό. Και αυτό το ξεκινάμε στις 27 Νοεμβρίου, που θα γίνει το New Heroes για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στην Αθήνα, συγγνώμη, είχε γίνει στην Κέρκυρα, κάτω από την ομπρέλα της WKN. Εκεί θα γίνουν αγώνες δύο στυλ. Oriental Rules, που λέγεται, που είναι διεθνής ορολογία, K1 το ξέρουμε εμείς, που το The Battle αναλαμβάνει το matchmaking, και Muay Thai, που το Muay Thai GP, η πιο σοβαρή διοργάνωση Muay Thai που έρχεται στην Ελλάδα, αναλαμβάνει το matchmaking για το Muay Thai. Θα είναι μόνο B-class αγώνες, θα γίνει την Κυριακή 27 Νοεμβρίου στο Περιστέρι, και εκεί εγκαινιάζουμε μία νέα σελίδα που θα τη βλέπετε πλέον στο διαδίκτυο, είναι το GreeceKickboxing.gr, που είναι η σελίδα με τα επίσημα ελληνικά rankings της WKN. Έχουμε το συμβόλαιο με WKN μας επιτρέπει να κάνουμε επίσημα ελληνικά rankings και όχι τα rankings που θα κάνει το Fight Life, αύριο κάποιος άλλος. Αυτά όλα είναι, ξέρεις, έχω μια άποψη και τη γράφω. Είναι επίσημα. Εμείς δεν λέμε είναι από επίσημα rankings από επίσημο φορέα για όλες τις κατηγορίες, mm-hmm. Pro-Am, A-Class, στο Muay Thai και στο K1. Εκεί λοιπόν, με ένα λογισμικό που μας έχει δώσει η Παγκόσμια Ομοσπονδία, οι συνεργαζόμενες διοργανώσεις, το The Battle, το Muay Thai GP, το Brave Night, οι διοργανώσεις που κάνουμε στην Κέρκυρα, οι διοργανώσεις του Γλυκί, τα διοσυλλογικά του, όλα αυτά, οι συνεργαζόμενες διοργανώσεις που ξέρουμε ότι ακολουθούν συγκεκριμένους κανόνες, θα μπορούν τα παιδιά, είτε η νίκη τους είτε η ήττα τους, να τους βάζει στα rankings και εκεί αυτομάτως να διεκδικούν και ζώνες WKN. Σε ένα χρόνο από τώρα, αν με ρωτήσεις ποιος είναι ο καλύτερος στην Ελλάδα B-Class στην κατηγορία 60-63-65, δεν θα ρωτάς εμένα, θα μπαίνεις GreeceKickboxing.gr με την επίσημη σφραγίδα της WKN και θα βλέπεις ποιος πραγματικά είναι εκεί. Όποιος δεν είναι εκεί, δεν θα είναι στους top Έλληνες αθλητές B-Class και A-Class. Σε αυτό το σημείο θέλω να συζητήσουμε λίγο για το The Battle και τι γίνεται λοιπόν μέσα στο επόμενο τρίμηνο. Να πούμε λίγο για τις διοργανώσεις, ποιος θα παίξει, τι θα γίνει, ποιος θα είναι ο αντίπαλος. Να πούμε λίγο ημερομηνίες και να μας εξηγήσεις λίγο το plan του The Battle μέχρι το επόμενο τρίμηνο, γιατί εξάμηνο είναι λίγο μακριά. Εμάς το προγραμματισμό για το The Battle mm-hmm. είναι εξάμηνος. Είναι εξάμηνος. Δεν δίνουμε σημασία σε όλα τα άλλα, εμείς όχι, κάνουμε εξάμηνο. Έχει σημασία, έχουν σημασία τα τηλεοπτικά δρόμενα, γιατί ευτυχώς είμαι σε συζητήσεις με δύο μεγάλα κανάλια, mm-hmm. σε σοβαρές πλέον συζητήσεις, να αναλάβουν το broadcasting, δηλαδή όλο το... όλο που έχει να κάνει με την εικόνα του The Battle και το τηλεοπτική του προβολή. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν κάνουμε αυτή την παύση. Ήταν να κάνουμε The Battle τον Νοέμβριο. Δεν θα κάνουμε The Battle, κάνουμε το New Heroes. Κάνουμε ουσιαστικά έτσι ένα challenge για όλους τους Pro-Am, τους B-Class αθλητές της Ελλάδος για να μπουν στα επίσημα rankings της WKN Greece, που θα έχουμε και τρία παιχνίδια βέβαια A-Class εκεί, θα είναι τα super fight μας, ένα σε K1, ένα σε Muay Thai, ένα σε MMA με ζώνες, και το The Battle το πηγαίνουμε αρχές του 2017 με δυνατό τηλεοπτικό μέσο δίπλα μας. Θεωρούμε ότι κάνουμε πλέον την υπέρβαση και σε αυτό. Θα είναι πλέον το πιο δυνατό debate που έχει γίνει ποτέ. Και να σας το ανακοινώσω αυτό, ότι σε αυτό το debate θα κρεμάσει τα γάντια του Άντωνη Τζόρος. Όχι. Θα είναι το τελευταίο παιχνίδι του Άντωνη. Αρχές του χρόνου θα είναι το τελευταίο παιχνίδι του Άντωνη. Μέσα στο 17, αρχές του 17, θα είναι το τελευταίο παιχνίδι του Άντωνη. Θα είναι το main event. Και αν νομίζετε ότι ο Ιγνάσου που φέραμε στην Ελλάδα είναι ο μεγαλύτερος αθλητής που έχει έρθει ποτέ στην Ελλάδα, σε όλες τις κατηγορίες, ο αθλητής που θα φέρουμε είναι ένα σκάλι παραπάνω. Είναι μεγαλύτερο star και νομίζω ότι θα έρθουν από όλα τα μέρη της Ελλάδας να το δουν. Co-main event θέλουμε σαν τόσο δυνατό The Battle να είναι ο Παύλος Καπώνης με έναν αθλητή ή τον John Wayne Parr ή αντίστοιχο του John Wayne Parr. Θέλουμε να κάνουμε τη μεγαλύτερη ελληνική διοργάνωση που έχει γίνει ποτέ
στα χαρτιά που θα κάνει τον γύρο του κόσμου. Και φυσικά τότε νομίζω θα είναι, αν πάνε όλα καλά, στην καριέρα του 4-0. Θα επιστρέψει στην Ελλάδα για τον πρώτο επαγγελματικό αγώνα, ο Ηλίας Παπαδόπουλος. Οπότε K1, Muay Thai, πυγμαχία. Νομίζω ότι έχουμε την αφρόκρεμα αυτή τη στιγμή θα έχουμε στο The Battle του 17. Και από τώρα χτίζουμε το πιο δυνατό event που έχει γίνει. Θα κάνουμε μια γιορτή, όχι αυτή που λένε, γιατί γιορτή έχω ακούσει να δηλώνουν για γιορτές πολλές. Του Αγιάννη, του Φωτέτιου, γιορτή, γιορτή κανονική και με το budget, να είναι budget γιορτής, ναι. Είναι σημαντικό όταν... Και είναι και πολλά και τα έξοδα για όλα. Πάρα πολλά. Έτσι. Είναι ένα budget που λες, αυτό στην Ελλάδα δεν μπορεί να σταθεί. Θα το κάνουμε και θα σταθεί. Είμαι πολύ τυχερός που συνεργάστηκα με τον Στεφάν Καμπρέρα. Γιατί αυτή τη στιγμή η WKN είναι η πιο δυνατή ομοσπονδία στον κόσμο, παγκόσμια ομοσπονδία. Δεν το λέω επειδή είμαι στην WKN, το λένε οι πράξεις της. Και ρωτώ, υπάρχει κάποια άλλη ομοσπονδία παγκόσμια που να έχει αθλητές στο Glory? Και πάμε και σε κάτι άλλο. Ιαπωνία, Κίνα, Ινδία, Μιανμάρ, είναι βόρεια της Ταϊλάνδης, Ιράν, όλες αυτές ασιατικές χώρες που συνεργάζονται αποκλειστικά με την WKN. Πάμε Νότια Αμερική. Κολομβία, Αργεντινή, Βραζιλία, μόνο με την WKN. Ο Τζόντος ο μικρός πήγε και έπαιξε στη Νότια Αμερική πριν ένα χρόνο. Είναι δηλαδή αγώνες που δεν βρίσκεις σε ομοσπονδίες, τις βρίσκεις με τον Καμπρέρα, αλλά απ' την άλλη είναι και πάρα πολύ αυστηρός σε πολλά πράγματα. Και εγώ αναγκάζομαι να είμαι αυστηρός με τους Έλληνες αθλητές που θα πάνε. Είναι πολύ ωραίο όμως όλο αυτό, γιατί είναι νοικοκυρεμένο, είναι τακτοποιημένο και το βασικότερο δεν είναι παπατζηλίκι. Θέλω να σταθούμε λίγο, Στέφανε, μαζί σε όλες αυτές τις αλλαγές και τις μεταγραφές που έγιναν την περασμένη χρονιά. Επειδή μιλάς και με προπονητές και με αθλητές, τι έχει συμβεί και άλλαξαν πολύ μαχητικές οικογένειες και πήγαν από τη μία σχολή στην άλλη, από τον έναν δάσκαλο στον άλλον, και γιατί έγινε όλο αυτό? Θέλω λοιπόν λίγο τη γνώμη σου για τις μεταγραφές μέσα στην Ελλάδα από σχολή σε σχολή, αλλά και για όσα παιδιά βγήκαν στο εξωτερικό να κυνηγήσουν το όνειρο, να κάνουν καριέρα ή να γυρίσουν πίσω. Να πάμε στους αθλητές του εξωτερικού που πήγαν στο εξωτερικό. Το κάνω καριέρα στο εξωτερικό, από το πηγαίνω στο εξωτερικό και κάνω προπόνηση είναι τελείως διαφορετικό. Ο Στέλιος Παπαδόπουλος, για παράδειγμα, που είναι στο εξωτερικό, χρειάστηκαν πάρα πολλά χρήματα που βοήθησαν φίλοι και γνωστοί και μέσω φυσικά του Γρηγόρη Μάλιου. Και χρειάστηκε και ταξίδι του Στέλιου πήγαινε έλα για να βγάλει την πράσινη κάρτα αθλητή. Αυτή τη στιγμή ο μοναδικός Έλληνας ο οποίος κάνει καριέρα στο εξωτερικό στα χαρτιά είναι ο Παπαδόπουλος. Δεν έχει τουριστική βίζα, δεν είναι το ίδιο με τον Παλέ. Θα πω στο ίδιο τον Παλέ που είναι φίλος μου, ο παλαιολόγος, και δεν είναι παρεξηγή. Ο Παλέ πήγε έξω, έκανε παιχνίδια, ψήθηκε, έκανε προπόνηση στο MMA, γύρισε εδώ, θα ξαναπάει, αλλά πρέπει να κάνει το πηγενέλα. Για παράδειγμα, γιατί δεν έχει, έχει τουριστική βίζα. Ο Στέλιος Παπαδόπουλος πήγε για καριέρα, έχει πράσινη βίζα, πράσινη κάρτα, αθλητή, έχει αθλητική βίζα. Άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή ο μοναδικός που κάνει επίσημα καριέρα στο εξωτερικό είναι ο Στέλιος. Εν δυνάμει, έχουμε πολλά παιδιά. Ο Στρουμπούλης πήγε και έκανε, ψήθηκε για αυτός. Ο Παλέ που αρέσει και πάρα πολύ γιατί παίζει και ξυλό στην Αμερική. Αν όλα πάνε καλά, μαθαίνω από τον Μόχο ότι θα πάει στο UFC και ο Μιχαηλίδης και ίσως μια μεγάλη διοργάνωση. Ήταν και στο Bellator, εξαιρετικό για τον χώρο του MMA. Για τον χώρο το δικό μας, το kickboxing, ξέρεις πολύ καλά ότι η Αμερική δεν είναι. Δεν αγαπούν πολύ το kickboxing. Το Glory κάνει προσπάθειες και ακόμα στα τρέιλερ του λέει τι είναι το kickboxing. Είναι boxing και kick. Ακόμα μαθαίνει δηλαδή στον Αμερικάνο τι σημαίνει kickboxing. Πυγμαχικά, στην Αμερική σας λέω, είναι μόνο Στέλιος. Στην υπόλοιπη Ευρώπη, χαίρομαι πολύ που επιτέλους ο Τάσος Μπερδέσης συνέχισε την επαγγελματική πορεία του. Φτάσαμε τον Τάσο 4-0 στο 108 του κόσμου με πολύ κόπο και πολλά χρήματα, γιατί ο Τάσος είναι πραγματικά ό,τι καλύτερο υπάρχει στην Ελλάδα. Σε όλα τα στυλ. Θα μπορούσε να παίζει τα πάντα. Ήμουν πολύ βαθιά στεναχωρημένος που ο Τάσος είχε επιστρέψει σε μαϊμού διοργανώσεις και κάνει μαϊμού παιχνίδια για να παίρνει χαρτζηλίκι. Και χαίρομαι πάρα πολύ που βρέθηκε δίωδο μέσα και από έναν πολύ καλό του φίλο που τον βοήθησε και επέστρεψε στη Γερμανία, έριξε το νοκάουτ. Η δική μου γνώμη είναι ότι θα πρέπει να κερδίσει, αλλά όχι με νοκάουτ, γιατί πλέον είναι απαγορευτικό το ρεκόρ του Τάσου. 5-0 όλα με νοκάουτ, με ξέρει το πρώτο παιχνίδι, στο να βρει παιχνίδι στο εξωτερικό, αλλά νομίζω ότι μπορεί να κάνει πράγματα και χαίρομαι ο Τάσος να παίζει στο εξωτερικό. Δεν θέλω να τον ξαναδώ σε μαϊμού διοργανώσεις με τον Χι άσχετο που ο Τάσος τον έχει δηλαδή ούτε για ένα γύρο και κάνει υπομονή να τον πάει κάτω στο δεύτερο. Θέλω να τον βλέπω εκεί που πήγε τώρα, ψηλά, στη Γερμανία, να κάνει πράγματα στο εξωτερικό, να παίρνει καλά λεφτά, να κάνει ωραία πράγματα. Αλήθεια, Στέφανε, ξέρεις τι κάνει ο Αλέξανδρος Νικολαίδης Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή? Εγώ δεν ξέρω αφού πηγαίνω.
Μην το πεις, μην το πεις. Πάμε να δούμε λοιπόν, μέσα από το σελφάροντας, τι κάνει ο bad boy. Θέλω να δείτε λίγα πλάνα. Να, τι πινακίδα. Λίγα πλάνα για το χαμό που γίνεται Τετάρτη βράδυ με τον Αλέξανδρο Νικολαίδη στο Πιλάντες Μαϊμάντη στη Νέα Σμύρνη. Αν ξεχνάω το μικρόφωνο, συγχωρέστε με, γιατί είναι καινούργιο το project. Και είπαμε το project λέγεται Σελφάροντας. Σήμερα λοιπόν σελφάρουμε με τον Αλέξανδρο Νικολαίδη και όλο το τμήμα. Γίνεται χαμός. Εδώ λοιπόν βρίσκεται ο bad boy και τους λιώνει όλους. Τους υδρώνει. Γίνεται ένας χαμός. Είναι λίγο τρομακτικός ο Αλέξανδρος. Just to fight play! Να δω, αυτός είναι. Αυτό. Και τώρα πρέπει να βγάλω και εγώ το φούτερ μου και να αρχίσω και εγώ την προπόνηση. Αν και 12 λεπτά καθυστερημένη. Σας αφήνω και τα υπόλοιπα να ξέρετε θα τα δείτε από κοντά. Σελφάραμε λοιπόν για άλλη μια φορά και συνεχίζουμε την εκπομπή μας από το Coral Ξενοδοχείο. Στέφανε, το σελφάροντας, το ξεκινήσαμε στο νέο Mercy. Είναι, όπως σου είπα. Το είδα. Είναι ένα καινούριο project. Και στο νέο Mercy βρήκαμε λοιπόν διάφορους. Συζητήσαμε με τον Θοδωρά Κάκο, συζητήσαμε με τον γιατρό, με τον δάσκαλο τον Μαρίο Μπαρμπάτσα. Στο τέλος δεν κάνατε σελφάροντας όμως, που μετά το αποτέλεσμα. Μέχρι εκεί κάνατε. Στο τέλος δεν κάνατε. Ένα ωραίο. Θέλω να μου πεις λίγο. Έχει γίνει ένας χαμός με το αποτέλεσμα. Ναι, το παρακολούθησα στα γρήγορα τι έχει γίνει στο ίντερνετ και όλο αυτό. Θες σχολείο. Το σχολείο σου, ναι. Ήταν ουσιαστικά η πρώτη. Μου, ο πρώτος σταθμός για τη φετινή σεζόν. Του σελφάροντας, ναι, και σου κάτσε και κουτί γιατί είχε πολλή συζήτηση. Εγώ δεν πρόκειται να κάτσω και να σχολιάσω τώρα τον αθλητή Γιάννη Μαλικούτη που πήρε ένα παιχνίδι που δεν έπρεπε να το πάρει και μια ζώνη που δεν έπρεπε να την πάρει γιατί έγινε το matchmaking. Δεν μπορώ να σχολιάσω τον αθλητή, ούτε το τι έγραψε ο Γιάννη στο Facebook, ούτε αν έκανε καλά ή κακά που είπε ότι είμαι μια χαρά και πάω μετά για ποτό και όλα αυτά. Είναι σαν να σχολιάζω την προσωπικότητα ενός αθλητή. Δεν με ενδιαφέρει, δεν υπήρξα ποτέ αθλητής, δεν είναι η θέση μου να σχολιάζω, αν θέλεις, τα Facebook καρίσματα κάθε αθλητή. Το σημαντικό εκεί όμως ήταν η διοργάνωση στο δικό μου κομμάτι. Ήταν το κομμάτι των ομοσπονδιών, το κομμάτι των ζωνών. Ο Μάριος Μπαρμπάτσας είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ έμπειρος. Αν κάποιος γνωρίζει το Τάι στην Ελλάδα, το γνωρίζει ο Μάριος και το ξέρει πάρα πολύ καλά αυτό. Με ταξίδια στην Ταϊλάνδη και με όλα αυτά. Θεωρώ και το ξέρει πλέον και ο ίδιος, ότι ήταν λάθος του Μάριου. Έκανε λάθος σχεδιασμό. Και όλοι έχουμε κάνει λάθος σχεδιασμούς. Το σημαντικό είναι πλέον από εδώ και πέρα να επανέλθει με έναν ομέρηση με σωστό σχεδιασμό, όπως ξέρει πάρα πολύ καλά να κάνει. Ήταν λάθος. Ήταν λάθος ότι δεν παίζει τίτλους σε τάι 3x2. Και είναι και χοντρό λάθος με 2 knockdown, 18. Έτσι λένε οι κανονισμοί από τότε που βγήκαν. Είναι ο πρώτος γύρος. 18 ο δεύτερος. Δεν μπορείς να κερδίσεις. Στα χαρτιά, στα μαθηματικά, όχι στα μαθηματικά, στην αριθμητική. Δεν βγαίνει. Το λάθος λοιπόν ήταν εκεί του Μάριου, πως διοργανωτής έπρεπε να δώσει το παιχνίδι εκεί που έπρεπε, με δόξα και τιμή. Αλλά σου ξαναλέω, ο Μάριος, επειδή είναι γνώστης και ξέρει πολύ καλά τα πράγματα, θα το διορθώσει με επόμενο νομέρι. Τα λάθη θα διορθώνεις με κάτι που θα κάνει σωστό μετά. Το μεγάλο φάουλ ήταν από τους εκπρόσωπους των ομοσπονδιών. Αρχικά που δέχτηκαν να παιχτούν ζώνες. Και μάλιστα το κάναν και επίσημο, το ανέβασαν και στο ίντερνετ. Υπάρχει πλέον και είναι η ιστορία τους. Αυτό είναι καταγεγραμμένο. Σε 3 δίλεπτα με 2 γύρους 18 και δίνεται η ζώνη. Και στο κάτω-κάτω, όσο και αν πιεστείς, που δεν νομίζω ότι έγινε, από τον διοργανωτή εκεί, παίρνεις, αν θες να είσαι σοβαρός, αν εκπροσωπείς σοβαρά μια ομοσπονδία, και αν δεν είσαι RG's, παίρνεις τη ζώνη σου και φεύγεις. Δεν γίνεται. Εγώ ποτέ δεν θα ανέβαινα πάνω, καλά ποτέ δεν θα δεχόμουν με αυτούς τους όρους να παιχτεί ζώνη WKN, ούτε εγώ το Καμπρέρα. Και να δεχόμουν όμως, ή μάλλον και να μου λέγανε 3 τρίλεπτα και να ήταν 3 δίλεπτα και να το βλέπα στο βίντεο και να μην είχα πάρει χαμπάρι, θα έπαιρνα τη ζώνη και θα έφευγα. Το μεγάλο φάουλ είναι δηλαδή των ανθρώπων οι οποίοι είναι η ομπρέλα πάνω από μια διοργάνωση και που είναι η σοβαρή της υπόθεσης. Που συγκεκριμένη περίπτωση όχι μόνο δεν ήταν σοβαρή, αλλά έκαναν πεδαριώδη και λάθη νηπίου. Ούτε ο Μαλικούτης φταίει, ούτε τόσο ο Μπαρμπάτσας. Το λάθος ήταν των ανθρώπων, των ομοσπονδίων που ήταν εκεί, οι οποίοι εξευτελίστηκαν με αυτό που έγινε και αυτό υπάρχει παντού και νομίζω ότι κυνηγά και τη φήμη των ομοσπονδιών τους πλέον, την όποια φήμη. Ωραία, για να κάνω εγώ το δικηγόρο του διαβόλου, θέλω να ρωτήσω το εξής. Δηλαδή, σε δική σου διοργάνωση δεν έχει γίνει κάτι αντίστοιχο? Κυδωθεί στον Τζόρο. Έχει κερδίσει ο Τζόρος τον Ολλανδό και το δώσαμε στην άλλη πλευρά. Όταν κάνεις παιχνίδι τίτλου και παγκόσμιου τίτλου, δεν υπάρχει 3x2 πουθενά.
και με δύο knockdown που είναι 18 και 18, δεν μπορεί να κερδίσει η άλλη πλευρά με τίποτα, εκτός αν η ομοσπονδία λέγεται Στέφανο Κωνσταντινίδης SA, LTD, φτιάχνω τη ζώνη σαν ένα βρυσοδεψιόδο στον Ταύρο, τυπώνω κάτι και την πηγαίνω. Δεν γίνεται αυτό. Αυτό δεν γίνεται. Αν το είχα κάνει εγώ αυτό στον Καμπρέρα και είχε φτάσει αυτό το βίντεο στον Καμπρέρα, θα είχα χάσει την WKR από την Ελλάδα για πάντα. Θα είχε χαλάσει και η φιλία μας και όλα. Μάλιστα. Ήταν, νομίζω, ήτανε δυνατά όλα αυτά που είπαμε. Περιμένω τώρα αντιδράσεις εγώ, να σου πω την αλήθεια. Γιατί αλήθειες δεν είπαμε για άλλη μια φορά. Νομίζω αλήθειες είπαμε. Και να κρατήσουμε και το γενικό κάλεσμα σε όλους. Περιμένω να μιλήσω με όλους. 27 Νοεμβρίου. Για 27 Νοεμβρίου. Για 27 το matchmaking στο K1 το αναλαμβάνει το Muay Thai GP και ο Παύλος Καπώνης. Νομίζω ότι είναι ο μέτρη του Muay Thai στην Ελλάδα. Και πάρα ότι είναι, όπως το λέω, συγγνώμη, κολόγερα, συνεχίζει και παίζει. 37-38. 38, ρε, μην ακούς 37. 38 είναι, κρύβει τώρα, εντάξει, 38. Ναι. Το matchmaking στο K1 θα το κάνουμε εμείς. Και θα έχουμε και τρία super fight. A-class για ζώνες. Το ένα θα είναι MMA, θα παίξει ο Αθηνόδωρος Μιχαηλίδης. Τον αντίπαλο δεν έχουμε υπογράψει, γι' αυτό δεν τον ανακοινώνω τουλάχιστον μέχρι τώρα που γίνεται η συνέντευξη. Θα έχουμε αγώνα Muay Thai για ζώνη Ελλάδος Muay Thai και είναι παιχνιδάρα να την ανακοινώσουμε. Έρχεται από την Αγγλία ο Τζορτζ Μουζακίτης και βρίσκει στην Ελλάδα τον Βλάχο του Κατή. Νομίζω ότι είναι οι δύο καλύτεροι αθλητές στα 62 κιλά στην Ελλάδα για ζώνη Ελλάδος. Και K1 πάλι για ζώνη Ελλάδος A-class. Το οποίο θα το δούμε στην πορεία. Αυτό και από κάτω θα έχουμε κατατακτήριους αγώνες προ-αμ για να γεμίσουν τα rankings στη WKN, τίμια, σωστά, και όλα αυτά θα υπάρχουν στο greasekickboxing.gr. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι μου τα έπεσε έξω από τα πόδια σήμερα. Θέλω σε αυτό το σημείο να σε ευχαριστήσω. Θα τα πούμε ξανά και 27 Νοέμβρη, αλλά και θα τα πούμε και στα παραπολιτικά κάθε Σαββατοκύριακο, 90,1, θα σχολιάζουμε τα πάντα. Με τον Γρηγόρη τον Μπάκα. Μαζί με τον Γρηγόρη. Ναι. Και εγώ θα πετάγομαι που και που, παιδί μου, τηλεφωνικά. Βεβαίως, ειδήσεις. Υπάρχουν έτσι κι αλλιώς η επικαιρότητα αυτόν τον καιρό, τρέχει και τρέχει και τρέχει. Έτσι λοιπόν σήμερα κλείνουμε την πρώτη εκπομπή Fight Life μέσα από το Roof Garden του ξενοδοχείου Coral στο Παλαιό Φάληρο. Φέτος λοιπόν δεν θα μας δείτε σε στούντιο, σας το είπαμε και στην αρχή. Θα είμαστε στο δρόμο, σε σχολές, σε γήπεδα, όπου μας γνωρίσατε. Την επόμενη φορά οι καλεσμένοι μας θα είναι δύο και θα είναι έκπληξη. Θέλω σε αυτό το σημείο να σας πω ότι σας λέγαμε και πέρσι κάθε φορά. Να θυμάστε πως πέρα από την υγεία όλα τα άλλα είναι επιλογές. Life is a fight. Fight life.